Τη σπίτι χωρίς Γιάννη Προκοπή δεν κάνει, τα λέει ο λαός. Τα λέμε κι εμείς, τα λέει ο λαός, τα λέμε κι εμείς. Σπίτι χωρίς Γιάννη, λοιπόν, Προκοπή δεν κάνει. Και το δικό μας σπίτι όμως δεν έχει Γιάννη, αλλά έχει την Ιωάννα. Ακριβώς. Και εμείς χωρίς την Ιωάννα, Προκοπή δεν κάνει. Ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, Ιωάννα μου, θέλω να δεις προσεκτικά αυτό το βίντεο έκπληξη από την Γεωργία Μακάκη που σου αφιερώνει. Αλήθεια. Αλήθεια. Θα τρελαθώ. Πάμε να το δούμε. Να ευχηθούμε στην Ιωάννα τα καλύτερα, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια λαμπερά, τόσο λαμπερά όσο η ίδια ξέρει να κάνει τα δικά της χρόνια και ακόμα πιο λαμπερά, γιατί όχι, χρόνια πολλά Ιωάννα μας. Ιωάννα, χρόνια πολλά, σαφή χαρές. Γεια σας, παραγωγής μας. Να χαίρεις το όνομά σου, την Παλού. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Ιωάννα μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρεις, εγώ σε θαυμάζω, είσαι μία θεά. Και είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η κοπέλα, βρε παιδί μου, αυτός ο άγγελος έχει όλο το πακέτο. Και τι δεν έχει αυτό το θηλυκό. Να και την υγειά της, να είναι και ευλογημένη και αυτή η χρονιά να της φέρει όλα όσα ποθεί. Και τα απίθανα να γίνουν πιθανά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε πρόκαλο! Να μπει σε ένα αεροπλάνο και να έρθεις κοντά μου. Έλα από κοντά να μαγειρέψουμε μαζί. Οπωσδήποτε στην κουζίνα. Να σου δείξουμε τι σημαίνει κριτική φιλοξενία. Θα έρθω, θα έρθω. Μαζί μου και έλα να με τρελάνεις. Έλα να με τρελάνεις, φίλη μου τηλεθεάτρια, μαζί. Πάμε. Ιωάννα μου, να είσαι γερή, χαρούμενη, αληθινή, συναρπαστική όπως είσαι καθημερινά, να κάνεις αυτό που αγαπάς με τη δική σου αλήθεια και η φετινή γιορτή σου να γίνει η αφετηρία για μοναδικές διαδρομές στη νέα χρονιά που ξεκίνησε. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, να χαίρεσαι το όνομά σου, να δίνεις πάντα φως όπως δίνεις την καθημερινότητά μας. Αυτό που μου αρέσει στην Ιωάννα νομίζω ότι είναι η εργατικότητά της. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ελάτε στην παρέα μας. Δυνατά ρε Ιπολίτη. Χρόνια πολλά στο πιο λαμπερό κορίτσι που έχω γνωρίσει, να χαίρεσαι το όνομά σου με υγεία και ό,τι πραγματικά επιθυμείς να το έχεις στη ζωή σου και θα το έχεις, γιατί πιστεύω ότι θα το πετύχεις, θα το κυνηγήσεις και θα το πετύχεις και είμαστε κι εμείς όλοι εδώ δίπλα σου για να σε στηρίζουμε και να σε αγαπάμε. Χρόνια πολλά, να είσαι πάντα έτσι λαμπερή και γλυκιά. Εγώ δεν τη γνώριζα πολύ καιρό, αλλά έχω καταφέρει να την αγαπήσω τόσο πολύ. Όσο γλυκομήλη τη φαίνεται στον αέρα, έτσι είναι και σαν συνεργάτης. Να μείνεις έτσι, σε αγαπάμε πολύ και του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννα, σου εύχομαι χρόνια πολλά, να είσαι καλά, να είσαι γερή, ευτυχισμένη, να κάνεις πράξη όλες τις επιθυμίες σου, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε. Επίσης, να μείνεις όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Εγώ έτσι σε αγαπάω, που λέει και το άσμα. Και ένα τραγουδάκι. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Οπα, οπα. Το δυνατό της σημείο, το χαμόγελό της. Και αυτό να παραμείνει πάντα στο πρόσωπό σου και να λάμπει όσο λάμπεις κι εσύ. Φιλιά. Το δυνατό της σημείο είναι η εργατικότητά της και το πείσμα της. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Θεωρώ το δυνατό της σημείο είναι η αλήθεια της
Και κυρίως το γεγονός ότι η Ιωάννα είναι ένα πρόσωπο που μπορεί και τσαλακώνεται στην τηλεόραση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε πίσω από τις κάμερες είναι και μπροστά από τις κάμερες και αυτό είναι μια αλήθεια για την τηλεόραση. Μπορεί να ελιχθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και εξελίσσεται όλο ένα και εξελίσσεται. Θυμάμαι την Ιωάννα πώς μας ήρθε στο κανάλι μας και βλέπω τώρα και την Ιωάννα μας πώς έχει εξελιχθεί και αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερη. Χτυπάει η καρδιά μου τόσο δυνατά. Την ακούμε. Είμαι τόσο... δεν ξέρω, αλήθεια, δεν είναι από τις λίγες φορές. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Δεν θα κλάψω. Δεν θα κλάψω, από χαρά όμως εννοώ. Με συγκινήσατε, δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ όλους. Κάθε έναν και κάθε μία ξεχωριστά. Τόσο για αυτά τα οποία μοιραστήκατε και με τον κόσμο, ασφαλώς, αλλά και για μένα και με μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι με αγαπάτε αληθινά και γιατί νιώθω ότι καταλαβαίνετε και ζείτε τη... αυτή που είμαι, την Ιωάννα, την... αυτή με τις παραξενιές μου, δεν λέω, όπως όλοι μας. Όλοι μας έχουμε τώρα, έλα τώρα, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιο ήταν η ιδέα. Της Γεωργίας Μακάκη. Εντάξει, θα με τρελάνε. Ακριβώς, ανέφερε. Τι να πω, αλήθεια, τι να πω, τι να πω. Τη Γεωργία Μακάκη, έναν άνθρωπο που σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ και φυσικά και τον Μάνο Δασκαλάκη. Είναι δύο άνθρωποι τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μακάκη χαρακτηρίζεται από μένα πολλές φορές και νομίζω όχι από μένα. Δαιμόνια ρεπόρτερ, είναι εκείνη η οποία σηκώνει πέτρα και βρίσκει είδηση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι φοβερό και είναι από τις σπάνιες φορές. Και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτό που δέχθηκε να βγει τηλεοπτικά και να την έχουμε κοντά μας και θα την γνωρίσουμε. Και όχι μόνο τη Γεωργία, την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κατάφερα μαζί με εκείνη και με όλους εσάς να, ξέρω, φτερουγίζει η καρδιά μου. Νιώθω πολύ χαρά. Ευχαριστώ, αλήθεια, δεν έχω λόγια. Και είδα και τον παλουδάκι μου μέσα. Ναι, εννοείται. Άρρηκτο κομμάτι της ζωής μου. Βέβαια. Είναι παντός. Το παιδί σου. Το αυτοκολλητάκι μου, πραγματικά. Ευχαριστώ και την Αναστασία Μπιτζηλέα που θα έχουμε σήμερα, η οποία θα μας γλυκάνει με τη μιλόπιτά της, γιατί είναι και νοικοκυρά. Και γιατί δεν τη φτάνει κανένας ούτε στην κουζίνα την Μπιτζηλέου. Και ευχαριστώ όλους, όλους, αλήθεια, όλους μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να σας πω ότι για ακόμα μια φορά η χολύπτη μου έχω βγάλει το ακουστικό μου, δεν ακούω, είμαι λίγο κουφή. Αν μου λέτε κάτι, ελπίζω να μην είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης... Θα σου μεταφέρουμε εμείς τα νέα. Ανησυχώ με το πώς, ελπίζω όχι με την νοηματική. Θα λέω όχι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για μένα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα και κυρίως είναι μέρα που... προφανώς, λόγω της ονομαστικής εορτής είναι ένας ακόμα λόγος για να... Ναι. Τι να σας πω, σήμερα αλήθεια νιώθω, έχω μέσα μου χαρά, πολύ χαρά. Έχω χαρά και πάω. Έχω χαρά και πάω. Έτσι ακριβώς. Τραγούδια και μου κάνεις τέτοια.